I think for us today was a very important game. Για μας σήμερα ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. To qualify for Europe. Για να στην προσπάθεια για πρόκριση στην Ευρώπη. I think when you look to the game, we didn't have problems till the first 50 minutes. Αν δείτε τα πρώτα 15 λεπτά δεν είχαμε προβλήματα. And I think when you look to the whole game, we didn't deserve to lose. Αν δείτε ολόκληρο το παιχνίδι, δεν μας άξιζε να χάσουμε. I think we had also clear chances. Είχαμε ξεκάθαρες ευκαιρίες. We tried much, but it was not enough. Προσπαθήσαμε πολύ, αλλά δεν ήταν αρκετό. I was sometimes missing the willing to win in the team. Σε κάποια σημεία έχασα την θέληση να κερδίσει η ομάδα. So I think it was today easy to control the opponent, but we didn't do. Ήταν εύκολο νομίζω να ελέγξουμε τον αντίπαλο, αλλά δεν το κάναμε. And that was not of because of the good football of Omonia. Δεν ήταν εξαιτίας του καλού ποδοσφαίρου της Ομόνιας. And this game proved again that for a team performance, you need all the players, 11 players. Και αποδείχθηκε για άλλη μια φορά σε αυτό το παιχνίδι ότι για την συνολική προσπάθεια χρειάζεσαι και τους 11 ποδοσφαιριστές. I want to congratulate you and to Omonia. Συγχαρητήρια στην Ομόνια. Thank you. Ευχαριστώ. Καλησπέρα για εμένα. Να συμφωνήσω με τον αντίπαλο προπονητή για το παιχνίδι παντά και θα συμφωνήσω ότι η διαφορά των ομάδων ήταν ότι εγώ είχα 11 παιδιά που ήθελαν να κερδίσουν το παιχνίδι και νομίζω ότι απόδειξα στο όλο το 90 λεπτό φυσικά μαζί με τον κόσμο μας. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου, μα πάρα πολλά μετά από τη δύσκολη πάλι εβδομάδα που είχαμε και είχαμε να αντιμετωπίσουμε έναν πάρα πολύ καλό αντίπαλο που παίζει καλό ποδόσφαιρο και στην έδρα του και εκτός έδρας. Είχε πάθος η ομάδα και τους αξίζαν πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο μπράβο. Εμείς θα συνεχίσουμε τα επόμενα δύο παιχνίδια. Θα πάμε να κερδίσουμε τα παιχνίδια για να φτάσουμε στους στόχους μας. Καλή συνέχεια στην ανόρθωση που για μένα παίζει ένα από τα καλύτερα ποδόσφαιρα. Από την πρώτη μέρα που ξεκινήσανε παίζουν καλό ποδόσφαιρο και αυτό τους αξίζει συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια στην ομάδα της ανόρθωσης και ξανά ένα μεγάλο μπράβο στον κόσμο μας. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά λέξαν συνέντευξη.